Τον παθών καταλήψας πάτερ την Αιγύπτων, τον αρέκον εν το αν ήλθες πίστη θερμή, τον σταυρών τον του Χριστού άρασε, και δόξα τη περήφανο. Τι πόσο φθη μοναστών, Μόση πατέρων ακρότη. παύστο τη 28η του μηνός Αυγούστου, Μωυσέου Οσίου του Αιθίωπος, Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Εζεκία του Δικαίου, Άνης Θηγατρός Φανουήλ, Δίμωνος Μάρτυρος. Ο Όσιος Μωυσής ο Αιθίωπας καταγόταν από την Αιθιοπία, οργάνωσε μεγάλη συμμορία πολιστές, όντας ο ίδιος αρχηγός τους, προέβησε πλήθος ληστρικών πράξεων και ενεργειών. Ύστερα όμως από καιρό ήλθε σε κατάνοιξη και μετενόηση για τις πράξεις του. Έτσι κατέφυγε σε κάποιο μοναστήρι και έγινε μοναχός, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του. Κάποτε επιτέθηκαν λιστές στο μοναστήρι. Ο Μωυσής όμως τους έπιασε, τους έδεσε με σκηνή καθά περσάκων αχύρου και αφού τους φορτώθηκε στους ώμους του, τους έφερε στον κεντρικό ναό του μοναστηριού για να τους δικάσουν για τις πράξεις τους όλοι μαζί οι μοναχοί. Όταν οι ληστές κατάλαβαν ότι ο μοναχός που τους έδεσε ήταν ο πρώην ακαταγώνιστος και περιβόητος λίσταρχος Μωυσής, μετενόησαν και αυτοί. Ο Όσιος επιδόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες και διακρίθηκε για την ταπεινοφροσύνη και τη διάκρισή του. Χειροτονήθηκε ιερεύς από τον επίσκοπο της περιοχής και εκοιμήθη σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του και 70 μαθητές. Ο Όσιος Μωυσής, ο Αιθίωπας έλεγε στη ζωή του «Είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών. Τα περασμένα μας αμαρτήματα πρέπει να τα έχουμε πάντα μπροστά μας και να λυπόμαστε για αυτά. Αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για να φυλάξουμε τον εαυτό μας με την βοήθεια του Θεού ασφαλή. Αν νομίσουμε ότι είμαστε πνευματικά όρθιοι, τότε ακριβώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος μήπως πέσουμε. Για να μην φοβόμαστε τον Θεό, οφείλουμε να φοβόμαστε πολύ τον εαυτό μας, δηλαδή τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας. Ο δίκαιο βασιλέα Εζεκία. Ήταν ιό του αποστάτου βασιλιά του Ιούδα Άχαζ, που με τόση μανία υποστήριξε την λατρεία των ιδόλων Αλλά από αυτό το αγκάθι επέτρεψε ο Θεό και βγήκε λουλούδι, διότι ο γιο του και διάδοχό του ακολούθησε δρόμο εντελώ αντίθετο από τον πατέρα του. Ο βασιλέα Εζεκία καταπολέμησε την ειδωλολατρεία έδωσε στην εορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα περισσότερη μεγαλοπρέπεια και υποστήριξε με το προσωπικό του παράδειγμα και το βασιλικό του κύρος την λατρεία του αληθινού Θεού. Και ο Θεός όμως βοήθησε τον εκλεκτό του βασιλέα σε όλα τα έργα του. Έτσι ο Εζεκίας όχι μόνο τους Φιλιστέους κατόρθωσε να νικήσει, αλλά και τον ζυγό των Ασσυρίων αποτείναξε κατατροπώνοντας τον βασιλέα τους σε ένα χειρίμ σε κάποια εκστρατεία του. Σύμβουλου του στη δημόσια ζωή του ο Εζεκίας είχε τους προφήτες Ισαΐα και Μιχαία. Επίσης υποστήριξε τη γεωργία και το εμπόριο. Οχύρωσε την Ιερουσαλήμ, εμπλούτησε το πόσιμο νερό τη, έφερε σε ανθυρότατη θέση το βασιλικό θησαυρό, δηλαδή το δημόσιο ταμείο, και στόλισε λαμπρά το ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά στον Εζεκία οφείλεται και η σύσταση επιτροπής που συνάθλισε τα διάφορα μνημεία της Ιουδαϊκής Εθνικής Γραμματολογίας. Ο Εζεκίας εκοιμήθη το έτος 696 π.Χ. και τάφηκε με μεγάλη πομπή στον υψηλότερο τάφο των ιών του Δαβίδ, διότι υπήρξε ο καλύτερος μοναδικά καλύτερος από όλους τους βασιλείς του Ιούδα. Η Αγία Άννα, η θηγατέρα του Φανουήλ. Ήταν θηγατέρα του Φανουήλ και καταγόταν από την φυλή του Ασίρ, ο γοδόου ιού του Ιακώβ. Παντρεύτηκε πολύ νέα και μέσα σε επτά χρόνια έμεινε χείρα. Από εκεί και πέρα έζησε μόνη της, χωρίς να έλθει πλέον σε νέο γάμο παρηγοριά και ευχαρίστησή της ήταν η προσευχή, η νηστεία, η ανάγνωση των Ιερών Γραφών, η φιλανθρωπία και η συχνή παρουσία της στο Ιερό, σε όλες τις πρωινέ και εσπερινές δεήσεις. Για τον τρόπο αυτό της ζωής της, το Άγιο Πνεύμα μετέδωσε στην Αγία Άννα το προφητικό χάρισμα. Αξιώθηκε μάλιστα, αν και 84 ετών τότε, να υποδεχθεί στο ναό μαζί με τον δίκαιο Σιμεών το θείο βρέφος. Κατά την συνάντηση εκείνη η καρδιά της Άννας υπερχάρηκε και σκύρτησε. Πλησίασε, προσκύνησε το θείο βρέφος και κατόπιν αφού ευχαρίστησε και δοξολόγησε τον Θεό, διακήρυτε ότι ήλθε ο Μεσσίας προς όλους, οι οποίοι ζούσαν περιμένοντας με ειλικρινή ευσέβεια την λύτρωση του Ισραήλ.